ξενοδοχείο μου στο Λονδίνο και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Για να δείτε κι εσείς τι βρήκα εγώ εδώ πέρα. Αυτό είναι το δωμάτιο. Είναι πραγματικά το σοδούλι. Αν βάλω τη βαλίτσα μου εδώ, πιάνει όλο το χώρο. Και πάμε να δούμε μία και το μπάνιο. 1, 2, μισό πλακάκια και μισό, 1, 2, 3, 4 πλακάκια. Τόσο μικρούλι είναι. Εν τω μεταξύ δείτε εδώ πέρα τι συμβαίνει. Σύμφωνα με αυτό εδώ πέρα το αυτοκολλητάκι, υποτίθεται ότι πρέπει να έχω μπανιέρα. Έτσι, εγώ μπανιέρα δεν βρήκα. Και κοιτάξτε και αυτό. Por favor, mantener la cortina dentro de la bañera. Είναι να έχει και δέντρο η μπανιέρα. Δηλαδή, εγώ τι κάνω λάθος? Επίσης, θα ήθελα κάποιος να μου εξηγήσει αυτό εδώ. Είναι ανοιπτήρα στο μπάνιο. Αυτή βρύση βγάζει κρύο νερό. Αυτή βγάζει ζεστό νερό. Γιατί να έχεις δύο βρύσεις που να βγάζουν διαφορετικό νερό? Και να πω τουλάχιστον ότι αν θες σκληρό νερό να τα συνδυάσεις, δεν συναντιούνται. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή, από τη μία καίγεις, από την άλλη παγώνεις. Εξηγήστε μου κάποιος, όποιος καταλάβει, γράψτε μου στα comments από κάτω. Γιατί? Δεν έχω καταλάβει τι έχω κάνει λάθος. Ούτε μπανιέρες, ούτε δέντρα. Αυτά τραβάω στο δωμάτιό μου στο Λονδίνο. Τουλάχιστον όμως, έχω ωραία θέα. Κυρίες και κύριοι, το Brompton Road. Hello my darlings, είμαστε στο Λονδίνο και έχουμε έρθει στο Hyde Park. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ ήρεμα, είναι φανταστικά και έχουμε νοικιάσει βαρκούλες και κάνουμε πεντάλ. Είναι μια υπέροχη βόλτα, αλλά πρέπει να πω ότι είναι και πάρα πολύ επίπονη. Με πονάνε τα πόδια μου και άλλα συγκεκριμένα μέρη του σώματός μου. Τέλος πάντων, επειδή βλέπω ότι πάω να τρακάρω, σας αφήνω για τώρα για να συνεχίσω τη βόλτα μου. Γεια σας! Όχι! Είναι εύκολο! Είναι! Τα καταφέρνω! Wow! Είναι τέλεια! Καταφέρνω! Τα μας θα μας οδηγήσουν στο Natural History Museum, δηλαδή το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εκεί πέρα μπορούμε να δούμε πολλά όμορφα πράγματα για τη φυσική εξέλιξη των ειδών, για τους δεινοσαύρους, για τα θηλαστικά,
για πουλιά, οτιδήποτε. Και υπάρχει και έξω το μουσείο. Ανήκει στο μουσείο, αλλά είναι ξεχωριστό κτίριο, ένα δωμάτιο στο οποίο υπάρχουν ελεύθερες πεταλούδες. Μπαίνεις μέσα και έρχονται πάνω σου, τις βλέπεις να τρώνε. Είναι πολύ όμορφη εμπειρία. Αν το επισκεφτείτε, η δική μου συμβουλή θα ήταν πριν βγείτε από το δωμάτιο, κοιταχτείτε λίγο ή βάλτε έναν φίλο σας, μια φίλη σας, όποιος είναι παρέα μαζί σας, να σας τσεκάρει για να σιγουρευτείτε ότι δεν παίρνετε κάποια πεταλουδίτσα μαζί σας, διότι αν φοράτε ανοιχτά χρώματα, υπάρχει περίπτωση πεταλουδίτσας να νομίζουν ότι είστε λουλούδι και να έρθουν να κάτσουν πάνω σας. Επίσης, θα ήθελα να σας πω εδώ πέρα ότι επειδή θα επισκεφτούμε και άλλα μουσεία πιο μετά, δεν ξέρω τι ποιότητα βίντεο θα μπορέσω να τραβήξω εκεί μέσα ή πόσα πολλά βίντεο θα μπορέσω να τραβήξω εκεί μέσα και ως προς το φωτισμό και για το πόσα άτομα υπάρχουν μέσα στο μουσείο, διότι αν είναι κάποια μέρα που έχει πολλούς ανθρώπους θα είναι δύσκολη για μένα και δεν γνωρίζω και κατά πόσο επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση μέσα στο μουσείο. Εγώ όμως, επειδή σας αγαπάω πάρα πολύ, σας ευχόμαστε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να σας προσφέρω μια υπέροχη εμπειρία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια!
ελεύθερα λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε.